Καλησπέρα σα, Χίο Digital και πάλι στου δέκτε σα, με τον Αντώνη Κουνέλη. Και την Ειρήνη Αναγνώστου. Για να δούμε ένα θέμα ενδιαφέρον με πολύπλοκο, θα έλεγα. Δε. Είναι έτσι. Ε, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ω το δυνατόν πιο απλό στην εξήγησή του, γιατί πολλοί κόσμοι ε, εμπλέκεται με αυτό τελευταία. Είναι οι τρόποι σύνδεση στο ίντερνετ. Στο διαδίκτυο λοιπόν. Ακούγονται να... κάποιες κάποιε εκφράσει, PSTN, ISDN, ADSL, ταχύτητε, broadband. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να αποσαφηνίσουμε. Και διαφημίσει. Το... Μα βομβαρδίζουν. Πάρε το ένα είναι πιο καλό. Σου δίνω και τσάμπα τηλέφωνο και υπεραστικέ κλίσεις κλήσει και αστικέ κλήσει. Στι υπηρεσίε παροχή μα δίνουν ένα φυλάδιο που το μετροφιλούμε τι περισσότερε φορέ και δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώ ε, λέει. Αυτό είναι ο στόχο τη σημερινή εκπομπή. Να αποσαφηνίσουμε όσο το νέο με απλά λόγια. Ε, αυτές όλες τις ορολογίες. Γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να παραγγέλνουμε ADSL και να μας απαντάει εκείνο το με τις πατατούλες <laughs> <laughs> το βήμασε. <βιμάσαι. laughs> ακριβώς. Ε, ξεκινάμε λοιπόν από τους τρόπους σύνδεσης ε, στο ίντερνετ. Καταρχήν είναι απαραίτητο να έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Ακριβώς. Έναν υπολογιστή ε, και ε, μια και συσκευή που λέγεται modem router. Ε, η απλή τηλεφωνική σύνδεση ε, με τον οτέ είναι η PSTN. Έτσι λέγεται. Είναι από το Public Switched Telephone Network. Ε, η επόμενη τεχνολογία που αναπτύχθηκε ήταν το ISDN, γνωστό και αυτό. Που σου έδινε ένα κουτάκι. Ακριβώς. Τι το έκανε οποίο... αυτό το κουτάκι. Ναι. Αυτό μπορούσε να διαχωρίσει την τηλεφωνική μας γραμμή σε δύο κανάλια. Ουσιαστικά δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε, είχαμε και τηλέφωνο και ίντερνετ ταυτόχρονα. Ή δύο τηλέφωνο... τηλέφωνα μαζί ή ένα τηλέφωνο και ένα φάξ. Ακριβώς. Και έτσι όταν μιλούσες στο τηλέφωνο δεν κοβότανε το ίντερνετ. Έτσι ακριβώς. Που κοβόταν στην απλή γραμμή. Φαίνονταν μάλλον κατηλημένο στον άλλο που με έπαιρνε τηλέφωνο. Έτσι δεν γινόταν. Ναι, έτσι ακριβώ γινόταν. Αυτή ήταν λοιπόν η καινοτομία. Και μία ακόμα καινοτομία ήταν η μεγαλύτερη ταχύτητα. Μεγαλύτερο ρυθμό λοιπόν μετάδοση δεδομένων από το ISDN. Ναι. Σε σχέση με το PSTN. Αυτέ είναι δύο γραμμέ οι οποίε αξιοποιούνται και από την καινούρια τεχνολογία που ακούμε, το DSL και κατ' επέκταση το ADSL. Digital Subscriber Line, ψηφιακή συνδρομητική Ακριβώς. γραμμή. Ακριβώς. Λοιπόν. Είναι λοιπόν η αξιοποίηση ουσιαστικά ενός ε, επίπεδου συχνοτήτων πιο υψηλού σε σχέση με τα τηλεφωνικά δίκτυα ε, μέσα από τα ίδια καλώδια. Δηλαδή αυτά τα καλώδια που έρχονται στο σπίτι μας... Α, δεν, δεν, αλλάξαμε τα αξιο... σωστά. δεν αλλάξαμε κάτι Δεν αλλάξαμε κάτι. Δεν τα αξιοποιούν οι πάροχοι μόνο για τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά και ένα μεγάλο εύρο για να μπορέσουμε να στείλουμε μεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Μάλιστα. Ε, DSL, το είπε. DSL ADSL... είναι η τεχνολογία. Το ADSL είναι ένα μέρο αυτή τη τεχνολογία. Είναι από το Asymmetric Digital Subscriber Line, που σημαίνει ότι η ταχύτητα δεδομένων που στέλνουμε στο Ιντερνετ είναι διαφορετική από την ταχύτητα που λαμβάνουμε από το ίντερνετ. Αυτό το λέμε ως upload-download. Γιατί πάντα αυτά που κατεβάζουμε, τα δεδομένα δηλαδή που θέλουμε να δούμε, είναι περισσότερα από αυτά που θέλουμε να ανεβάσουμε. Συνήθω αυτό γίνεται και γι' αυτό. Από το διαχωρίσανε. Έχουν... παλιά το όσο ανέβαζε, τόσο κατέβαζε. Έτσι ακριβώ. Τούτο εδώ το διάγραμμα μπορεί να μα εξηγήσει αυτό που συζητά, Ειρήνη. Ε, είναι ουσιαστικά η τηλεφωνική μα γραμμή απεικονισμένη σε συχνότητε. Ναι. Ε, βλέπουμε ότι στην κόκκινη στήλη είναι η συχνότητα του PSTN. Από εκεί δηλαδή περνούν τα σήματα του τηλεφώνου. Θέλει μικρό εύρο το τηλέφωνο. Μικρό εύρο. Και μάλιστα αυτό το αναξιοποιεί το μεγάλο εύρο είναι που μπήκε τώρα μέσα στην διαδικασία. Από κάποιε χιλιάδε, από 25.000 μέχρι 138.000 είναι η συχνότητα για να ανεβάζουμε δεδομένα, το upload. Και από τι 138 ε, μέχρι τα 1104 είναι για το download. Για να κατεβάζουμε. Ακριβώ. Γιατί ανατρέχοντας σε μία οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εμεί κατεβάζουμε δεδομένα. Κατεβάζουμε Αντλούμε δεδομένα, δεδομένα, δεδομένα από τον δεδομένα... παγκόσμιο ιστό. Ακριβώ. Ε... αυτό τώρα ακούμε σύνδεση 24 Mbps. Ναι. Και έχει έρθει σύνδεση 24 Mbps στο όνομά μα και από τον ΟΤΕ και από ιδιωτική εταιρεία. Ακριβώ. Ισχύει όντω. Ε, είναι η ονομαστική τιμή. Υπάρχουν πολλοί παράγοντε όπου ε, συντελούν στο πολλές φορές να μην πιάσουμε αυτή την ταχύτητα. Κάποιοι παράγοντες φαίνονται εδώ. Δηλαδή, αν είμαστε σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο τότε. Α, παίζει ρόλο η απόσταση από την ΟΤΕ. Παίζει οπέ, αρκετά ναι. μεγάλο ρόλο. Θα δούμε στη συνέχεια ένα διάγραμμα που δείχνει την ταχύτητα σε σχέση με την απόσταση. Δηλαδή, αλλιώ θα πιάσει κάποιο που είναι στο Δημαρχείο που είναι απέναντι από τον ΟΤΕ και αλλιώ που είναι στο Φραγκομαχαλά. Σαφέστατα θα πιάσει σε διαφορετική ταχύτητα και μάλιστα και πολύ μεγάλη διαφορά απόσταση. Οπότε θα έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά ταχύτητα. Θα το δούμε σε λίγο στο site του ΕΕΤ. Ε, ένα άλλο, ε, ένα άλλο παράγοντα είναι η εσωτερική καλωδία του δικτύου, του σπιτιού μα ή του χώρου εργασία. Δηλαδή, αν έχουμε ένα παλιό δίκτυο. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιε απώλειε εκεί. Μακρύ. Ούτε εκεί. ή ακόμα και αυτό ο διαμοιρασμό δωμάτιο του σπιτιού. Από... Αυτή όλη η όλη πολυπλοκότητα ε, δημιουργεί αντιστάσει, άρα και πιο ανίσχυρο σήμα, πιο χαμηλή ισχύω. Ε, παρότι έχει βελτιωθεί βέβαια το τηλεφωνικό, ή μάλλον το δίκτυο αυτό που μεταφέρει το σήμα από τα κέντρα του ΟΤΕ προ τα σημεία που τα διαμοιράζει πάλι. Ναι, γιατί ουσιαστικά. Προκειμένου να έχουμε εμεί μια ταχύτητα σε μια τιμή 24 Mbps, θα πρέπει από το σημείο που συνδέεται το υπολογιστή μα μέχρι το σημείο που είναι ο σερβερ στον οποίο ε, ζητάμε τα δεδομένα, όλα αυτά τα δίκτυα να έχουν ταχύτητα 24 Mbps. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλοί παράγοντε. Εν με τω μεταξύ, και στο σπίτι μας, εμεί δεν έχουμε αλλάξει κάτι στην καλωδίωση του σπιτιού μα. Έχουμε μείνει έχουμε... με ό,τι ήμασταν. Έτσι ακριβώ. Και εκεί πάμε ε, να προσαρμοστούμε. Μεγάλο ρόλο επίσης παίζει και το κατά πόσον το ADSL στηρίζεται πάνω σε μια γραμμή PSTN ή ISDN. Δηλαδή κατά πόσον αξιοποιεί το εύρο συχνοτήτων της γραμμής του PSTN, του παλιότερου ψηφιακού δικτύου, από το ISDN. Ε, και έχει και διαφορά στην τιμή, αν δεν κάνω και λάθο. Έχει και διαφορά στην τιμή και στον δηλαδή, εξοπλισμό. Αν αγοράσει ε, μια σύνδεση στο ίντερνετ πάνω σε απλή τηλεφωνική γραμμή, είναι φθηνότερη από μια σύνδεση πάνω σε γραμμή Ακριβώς. ISDN. Με το κόστο τη ταχύτητα, βέβαια. Έτσι. Ναι. Ε, σε αυτό το πινακάκι φαίνεται αυτό που είχαμε συζητήσει προηγουμένω. Για την απόσταση. Δηλαδή, ακριβώ η απόσταση. Ε, σω να το βλέπαμε καλύτερα σε αυτό εδώ το διάγραμμα όπου ε, είμαστε κοντά στα 4 Mbps σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτό ο άξονα δείχνει την ταχύτητα και αυτό εδώ ο άξονα την απόσταση. Βλέπουμε ότι τα 24 τα πιάνουμε σε μια απόσταση 200-300 μέτρων από το κέντρο. Καθώ απομακρυνόμαστε περίπου στα 1300 μέτρα, πέφτει στα 20. Στην μισή περίπου τιμή βρισκόμαστε στα 2 χιλιόμετρα περίπου. Εάν απομακρυνθούμε στα 6 χιλιόμετρα από το κέντρο, τότε βλέπουμε ότι έχει μηδενισμό σχεδόν. Αλλά έχουν και συγκεκριμένο εύρο. Ε... Ταχύτητα. Ε... Δεν μπορούμε να πιάσουμε επουδενή την ταχύτητα που μα ε... ε... περιγράφουν. Ε... Γι' αυτό και γίνονται και αποσαφηνήσει από τι εταιρείε όταν πάμε να κάνουμε μια τέτοια συνδρομή ε... για το τι απόσταση είναι και τελικά περίπου τι ταχύτητα θα έχουμε. Το θέμα είναι ότι δεν δέχονται όμως να πληρώνεις με την ταχύτητα που έχει. Σαφέστατα. Γιατί αυτό θα ήταν το πιο σωστό. Ακριβώς. Ε, μέσα από το site της Εθνικής Επιτροπής των Τηλεπικοινωνιακών Ταχυδρομείων, το γνωστό ΕΕΤ... Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομείων, ναι. Ακριβώς. Μία μπορούμε ακόμη να... ανεξάρτητη επιτροπή. Ναι, μπορούμε να δούμε στοιχείο συγκεκριμένα τι, σε ποια σημεία έχουμε ταχύτητες των 24 έως 24 τέλος πάντων. Που θεωρούνται οι πιο μεγάλες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ακριβώς. αγορά. Ακριβώς. Ε, ναι, είναι η πιο μεγάλη στην αγορά. Εδώ, σε αυτό το σημείο και με την ένδειξη ευρυζωνικό χάρτη, μα δείχνει ότι κοντά στην πόλη τη Χιού, αυτή η μπλε περιοχή Α, υποστηρίζει την ευρυζωνικότητα. Μάλιστα. Ε, στο στο λιθί τον... δεν έχουν, βλέπω, στη Βέσα. Ε, ναι, θα πάει και εκεί θα, 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 θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα zoom out για να το δούμε λίγο καλύτερα. Και έχει και στη βόρεια Χιού, βλέπω ευρυζωνικότητα. Ε. Καρδάμιλα. Ναι, υπάρχει στα καρδάμιλα. βολισό, ακριβώ. Και νότιο... στα νότια καλά πάμε. Ανατολικά είναι. Έχει και πολύ πληθυσμό εξάλλου. Ακριβώ. Ε, αν δούμε τώρα το χάρτη των ταχυτήτων ADSL, με του χρωματισμού αυτού μπορούμε να καταλάβουμε με τη βοήθεια του υπομνήματος, κάτω δεξιά, το τι ταχύτητε υποστηρίζονται. Είναι αυτό που λέγαμε λοιπόν ότι στο κέντρο τη πόλεως, με το μπλε, οι ταχύτητε είναι από 16 έως 24 Mbps. Εννοεί ε, την ε, μεγαλύτερη απόσταση από το κέντρο που πιάνει, έτσι. Ακριβώς. Αν υποθέσουμε ότι κάπου εδώ είναι το κέντρο του ΟΤΕ, ε, μία απόσταση μέχρι κάπου τη Φάρκενα να υπολογίσουμε, μπορεί να πιάνει, όχι τα 24, από 16.